με το σύνθημα «Είναι ώρα να κάνουμε πράσινες τις γειτονιές μας», ο Δήμος Βυσαλτίας διοργάνωσε χθες Σάββατο μία σειρά δράσεων αφιερωμένες στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Την διοργάνωση ανέλαβαν η Αντιδημαρχία Καθημερινότητας Περιβάλλοντος Πρασίνου και η Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, θέτοντας τις βάσεις για τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες για μία πιο πράσινη και όμορφη Βυσαλτία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μέλη συλλόγων, εθελοντικές ομάδες, πολίτες και μικρά παιδιά έδωσαν ραντεβού στο πάρκο και συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού της περιοχής. Δραστηριοποιούμε σε πολλά επίπεδα στον τομέα της καθαριότητας. Η ευαισθησία μας για το περιβάλλον είναι δεδομένη. Δεν θα πω ότι είμαστε μόνο εμείς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να μην συμβαίνουν μόνο σήμερα, να κάνουμε μια δράση την οποία προβάλλουμε και καλώς προβάλλουμε. Και την επόμενη μέρα τέλειωσε η μέρα του περιβάλλοντος, τέλειωσε το περιβάλλον. Δεν είναι έτσι. Αυτές οι μέρες θα πρέπει να είναι, να είναι κάθε πέρσι και χειρότερα και κάθε χρόνο, κάθε του χρόνου και καλύτερα. Θα πρέπει δηλαδή η σημερινή μέρα με τις δράσεις που γίνονται είναι για να δείξουν στον κόσμο ότι θα πρέπει όλοι μας να έχουμε πρώτα απ' όλα την ατομική ευθύνη, την οποία θα μας ακολουθεί και αύριο και μεθαύριο και σε όλη τη ζωή μας. Αυτό να περάσει στις νέες γενιές. Και αν επιτευχθεί αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Σήμερα τι έγινε από το πρωί και... Σήμερα στις 11 το πρωί έγινε μια, είχαμε τοποθετήσει ένα ειδικό κουτί στην πλατεία της Νηρίτας, στο οποίο συλλέξαμε καπάκια μπουκαλιών και άλλων συσκευασιών, τα οποία όπως γνωρίζουν πιστεύω όλοι είναι για καλό σκοπό. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή ήταν συγκινητική, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν, πριν από λίγο έχω έρθει από το Δημαρχείο, υπάρχουν και άλλοι που έλειπαν και τα λοιπά και φέρανε και τώρα ακόμα φέρνουν, μεταφέρουν καπάκια, ας πούμε. Αυτό πιστεύω ότι είχε μεγάλη επιτυχία και θα συνεχιστεί, γιατί ήδη ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ήταν ευαισθητοποιημένο σε αυτό το κομμάτι. Τώρα συνεχίζουμε μια εθελοντική καθαριότητα εδώ στο πάρκο της Νηρίτας και σε μια ώρα περίπου θα πάμε απέναντι από το Πλησάκι του Αγίου Θωμά, στο οποίο θα φυτέψουμε κάποια δέντρα, όχι εμείς, οι γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν τον τελευταίο χρόνο από τον Μάιο, τον περσινό μέχρι και τον Απρίλιο φέτος. Και κατά κάποιο τρόπο θα υιοθετήσουν σε εισαγωγικά αυτό το δέντρο για να το φροντίζουν από εδώ και πέρα με το όνομα του παιδιού του. Ναι, και θα συνεχίζουμε. Θα είμαστε πάντα δίπλα στον Δήμο, γιατί και ο Δήμος όταν το χρειαζόμαστε είναι δίπλα μας. Οι σημερινές δράσεις είναι σημαντικές, κυρία Κλεονίκη. Είναι. Είναι και για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και για το μέλλον. Οπωσδήποτε. Τώρα η καθαριότητα, είτε και η ανακύκλωση που γίνεται, είναι σημαντικό. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, έτσι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν το σεβόμαστε. Και κάποια μέρα νομίζω θα μας εκδικηθεί. Mm-hmm. Σαν μεγαλύτερη που είστε, ποιο μήνυμα στέλνετε στα παιδιά για αυτό το θέμα, για το περιβάλλον? Να προσπαθούν να μπορέσουν να κάνουν κάτι το καλύτερο για να ζήσουν και αυτοί καλύτερα. Mm-hmm. Εμείς μεγαλώσαμε, τελειώσαμε. Πάνω απ' όλα να προσέξουν το περιβάλλον. Λίγη ώρα μετά, στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά στην περιοχή Σφαγίων πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση με τους γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν από τον Μάιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νηγρίτας. Ο Δήμος Βυσαλτίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, υλοποίησε τη δράση «Ένα δέντρο για κάθε παιδί». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο Δήμος ανέλαβε να φυτεύει ένα νέο δέντρο για κάθε νέα γέννηση, που θα δηλώνεται στα Μητρώα του Δήμου. Τα νεοφυτεμένα δέντρα θα υιοθετούνται από την οικογένεια του παιδιού αρχικά και μετέπειτα από το ίδιο το παιδί. Κάνουμε μια δεδροφύτευση εδώ στο πάρκο, το δημοτικό πάρκο πίσω από την παλέστα του Αγίου Θωμά, με τις προηγήθηκαν, όπως ξέρετε φυσικά, τη συλλογή με τα καπάκια, τον καθαρισμό του δημοτικού πάρκου και τώρα ήρθε η ώρα να φυτέψουμε 25 δέντρα αφιερωμένα στα παιδιά που γεννήθηκαν το 2020. Και θα τα υιοθετήσουν. Και θα υιοθετήσουν τα δέντρα και ελπίζουμε να τα φροντίζουν μέχρι τέλος. Στόχος της δράσης είναι ο κάθε γονιός να γιορτάζει τον ερχομό του παιδιού του με μια πράξη που συμβολίζει μια νέα αρχή. Οι νεαροί δημότες να αποκτήσουν γερές ρίζες στον τόπο τους και να ευαισθητοποιηθούν προς την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι δεδροφυτεύσεις βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής μας. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με συμβολικό χαρακτήρα. Ευελπιστώ σε πολύ σύντομο διάστημα να γεμίσει όλη η έκταση εδώ από δέντρα. Πόσο σημαντικό είναι να γίνουν τέτοιου είδους δράσεις και να συμμετέχουν οι πολίτες? Νομίζω ότι αφυπνεί τη συνείδηση την οικολογική των πολιτών, οπότε ναι, νομίζω, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί και στον υπόλοιπο Δήμο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.